θυμάστε ότι είναι στο να ζητάμε από το κοινό να μετρήσει το πόσο διαφορετικές αποχρώσεις μπορεί να δει στην οθόνη. Αν το κάνετε και σας ρωτήσω, θα δείτε ότι υπάρχει διαφορά στις απαντήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να δοκιμάσετε και να δείτε πόσες μπορείτε να δείτε. Μόνο το δεξιό έχει κανένα 8-9, όχι 7. 6-7. Υπερβαίνει τους 30 και... Δεν ξέρω, μπορείτε να πείτε νούμερα, θέλετε, έτσι για να δούμε... 13... Θα πει διαφορετικό. Και μπορεί αυτή η διαφορά να είναι και σημαντική. Και είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι αυτά τα κύτταρα λοιπόν. Πάνω από 50 είναι πάντως. Πάνω από 50 δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Από 40. Παραείδατε πολλά. Στατιστικό είναι το αποτέλεσμα, μάλλον. Είναι στατιστικό και ακριβώς έχει να κάνει με τι, με το γεγονός ότι δεν έχει μόνο τον ίδιο αριθμό ή τον ίδιο τρόπο που κατανέμονται αυτά τα κύτταρα. Πάνω από 40 είναι. Άρα λοιπόν ένα πρώτο, μια πρώτη ένδειξη ότι. Δεν βλέπουμε όλοι απολύτως το ίδιο πράγμα, παρότι έχουμε το ίδιο ρεύμα, είναι αυτή εδώ. Δηλαδή, η ίδια βιολογική βασισμένη, η ίδια κύτταρα, η ίδια λειτουργία. Άλλος θα δει 35, κάποιος μπορεί να δει 25. Μια πρώτη λοιπόν διαφοροποίηση, ήδη από σε αυτό το πρώτο στάδιο, δηλαδή στο στάδιο της αίσθησης, του τι μπορεί το λεπτικό σύστημα να συλλάβει. Να σας πω καταρχάς το εξής, ότι αυτό που λέμε φωτεινό ρεύμα, αυτό που αντιλαμβάνει το οπτικό σύστημα, είναι κάτι πάρα πολύ λίγο σε σχέση με το φως. Με τα μήκη κύματος που εκπέμπει ο ήλιος. Δηλαδή, η πάνω γκρι ζώνη δείχνει όλα τα μήκη κύματος του φωτός που εκπέμπονται από τον ήλιο. Αυτή η πολύ μικρή ζώνη εδώ είναι το φως, το ορατό, αυτό που μπορούμε να δούμε. Δηλαδή, έχουμε μια ελάχιστη αίσθηση ως προς την όραση του φωτός που λαμβάνουμε από τον ήλιο. Όλα τα άλλα είναι τα ραδιοκύματα, είναι οι ακτίνες χ που χρησιμοποιούνται στην ιατρική, είναι η περιόδης ακτινοβολή που την αντιλαμβανόμαστε ως θερμότητα. Γιατί γίνεται αυτό? Το ίδιο συμβαίνει και με τον ήχο, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ήχο. Εξαιρετικά λοιπόν αυτό συμβαίνει γιατί ο οργανισμός μας έχει, ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε με τη λιγότερη δυνατόν κατανάλωση ενέργειας να πετυχαίνει να έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα του περιβάλλοντος του. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω για να προσαρμοστούμε. Για να επιβιώσουμε στο περιβάλλον μας. Αυτή είναι η λογική κατά την βιολογική προσέγγιση. Το άλλο χαρακτηριστικό της όρασης τώρα είναι ότι η όραση μπορεί να χειραγωγηθεί. Είτε μιλάμε για περιπτώσεις έργων τέχνης, για παράδειγμα. Θα δούμε εδώ πώς θα διαπιστώσετε ότι με τον τρόπο που, ο τρόπος που παρατηρείτε την εικόνα, που το μάτι σας ταξιδεύει πάνω στην εικόνα, είναι λίγο πολύ κοινό. Πάνω σε αυτό βασίζεται που μπορεί να έχει χειραγωγηθεί η όραση. Ότι συναντάμε αυτό το μικρή ποσότητα εικόνων που ήξερε προηγουμένω. Και όχι μόνο. Αυτό τα μηνύματα που θέλουν να σπάνε για να μα χειραγωγήσουν είναι αυτά που δεν τα βάζουν σε αυτά που δεν αντιλαμβανόμαστε εμεί. Έτσι, αλλά αυτό έχει βάση. Δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό όπω την βλέπουμε σε αυτή τη εικόνα, στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή εδώ είναι σίγουρο ότι πρώτα το μάτι θα συλλάβει τη φιγούρα κάτω δεξιά. Γιατί το μάτι μεταξύ των στοιχείων μια εικόνα. Όχι απαραίτητα εικόνας έργου τέχνης και στην πραγματικότητα θα εντοπίσει ανθρώπινες φιγούρες. Και πρώτα απ' όλα, αν ήταν ακόμη πιο κοντινό τα πρόσωπα, αυτό πιάνει πάντα πρώτα το μάτι. Πρώτα αναζητάμε βλέμματα όταν υπάρχουν ανθρώπινες φιγούρες γύρω μας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει τις γραμμές που πολύ αθώα εδώ είναι σχεδιασμένες ή καλυμμένες με τις γραμμές από τις παπαρούνες, δηλαδή κατευθύνεται προς τα πάνω αριστερά, για να συλλάβει τη δεύτερη φιγούρα που βρίσκεται πάνω. Και ίσως περισσότερο καλυμμένη γιατί υπάρχει αυτό το σκούρο υπόβαθρο με το πράσινο χρώμα από πίσω. Δηλαδή, στον ορίζοντα ο καλλιτέχνης, έτσι ακριβώς, ουσιαστικά μπορεί να προκαθορίσει, να προκαλέσει τον τρόπο με τον οποίο θα ταξιδέψει το μάτι πάνω στον εικόνα. Ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό είναι πώς το μάτι αντιλαμβάνεται την κίνηση. Η κίνηση είναι η κίνηση του σώματός μας. Είτε ως κίνηση δική μας, είτε ως κίνηση που παρακολουθούμε σε κάποιον άλλον. Είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο φαινόμενο που εμπλέκει την αίσθηση της όρασης, της ακοής, το συντονισμό των σκελετικών μυών, ένα τεράστιο αριθμό νευρώνων και η μελέτη της αντίληψης της κίνησης έχει γίνει σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, σε περιπτώσεις σπάνιες, παθολογικές, όπως δηλαδή που έχουν δείξει, ουσιαστικά έχουν δώσει στοιχεία για το πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την κίνηση. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πάθηση που ονομάζεται ακινητοψία. Η ακινητοψία είναι η πάθηση κατά την οποία
Ο οφθαλμός, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί μια συνεχή κίνηση.